Good morning. I would like to welcome you for the second day of the Hellenic Association for the Energy Economy 6th Energy Transition Conference. The session today, the beginning session, will be about combating climate change in the agricultural sector, European Green Deal and national policies. And I believe that we have the most responsible person to begin to initiate this session. Mr. Spilios Livanos, the Minister of Rural Development and Food of the Greek government. Mr. Livanos, please, the floor is yours. Αυτά όλα καταγράφονται. Good morning. I will take the advantage and speak in Greek today. It's a great pleasure to be here at the 6th Summit for Energy. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παυθημίου και όλους για την διοργάνωση και την πρόσκληση. Η κλιματική αλλαγή που έχει λάβει πλέον την μορφή της κρίσης αποτελεί μια ρεαλιστική απειλή, ένα υπαρξιακό πρόβλημα που δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Κανένας μας δεν δικαιούται πλέον να μένει αδρανής. Δεν είναι πλέον μόνο τα στοιχεία της επιστημονικής κοινότητας και ένταση καταστροφικά καιρικά φαινόμενα που επιβεβαιώνουν στην πράξη το πρόβλημα. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας αφορά όλους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Δυστυχώς, η ευρύτερη περιοχή μας, η λεκάνη της Μεσογείου, είναι πιο ευάλωτη στις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Οι πρωτοφανείς καύσωνες με τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, αλλά και η πρωτόγνωρη παγετή της περασμένης άνοιξης που βιώσαμε στην Ελλάδα και σε άλλες όμως χώρες του Νότου, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αποτελούν την τραγική απόδειξη. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, η αμφίδρομη σχέση φυσικού περιβάλλοντος και πρωτογενούς τομέα αποκτά μια ξεχωριστή σημασία. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν σημαντικό ρυθμιστή των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Οι αγροτικές δραστηριότητες επιδρούν θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και πρακτικές, στο φυσικό τοπίο, τα εδάφη, τους φυσικούς πόρους. Αλλά και αντιστρόφως, η αγροτική παραγωγή επηρεάζεται σημαντικά από την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η κλιματική κρίση, λοιπόν, οδηγεί σε απρόβλεπτες συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα, επιφέροντας συχνά μείωση ή ακόμα και ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής. Όμως οι επαγγελματίες του αγροτικού τομέα μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά και με πολλούς τρόπους στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στην πρόληψη και στην καταστολή τους. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να παρέχουμε κίνητρα για να παραμείνει αυτός ο πληθυσμός στην ύπαιθρο, αλλά και να ασχοληθούν ακόμα περισσότεροι νέοι με τις αγροτικές παραγωγές. Και επιπλέον έχει έρθει η ώρα να συμπεριλαμβάνουμε ενεργά τον αγροτικό πληθυσμό στα σχέδια προστασίας από τις φυσικές καταστροφές και να τον οπλίσουμε με τις κατάλληλες γνώσεις και την απαραίτητη εκπαίδευση. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα είναι οι πρώτοι που θέλουν και μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Και για να δούμε, αν θέλετε, πιο πρακτικά το θέμα, ποιες είναι οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας αυτή την περίοδο? Είναι η υποβάθμιση των εδαφικών πόρων με τα εντυνόμενα φαινόμενα ερημοποίησης, ξεκίνησαν από την Κρήτη και ανεβαίνουν προς τα πάνω, ο περιορισμός της διαθεσιμότητας και η ρύπανση υδατικών πόρων, η μείωση της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα η απώλεια και υποβάθμιση παραγωγικών εκτάσεων λόγω ακριβώς των φυσικών καταστροφών. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας σε αυτή τη νέα πραγματικότητα να θωρακίσουμε τον πρωτογενή τομέα απέναντι στην κλιματική κρίση και τα καταστροφικά φαινόμενα, καθώς πλήττεται, όπως είπα, περισσότερο από όλους τους άλλους τομείς, ενώ παράλληλα και αυτός με τη σειρά του επηρεάζει την εκδήλωση και πορεία του φαινομένου. Αλλά αποτελεί εξίσου υποχρέωσή μας να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας προσφέρει για την προστασία του περιβάλλοντος και τη γενικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, επιβάλλεται να επανεξετάσουμε το παραγωγικό μας υπόδειγμα, τον τρόπο που καταναλώνουμε
και παράγουμε. Να διαμορφώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με βιώσιμη αντίληψη, σεβασμό στο περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα σε ρόλο ουσιαστικού πρωταγωνιστή. Σε αυτή την προσπάθεια η Ευρώπη πραγματικά πρωτοστατεί, καθώς με τις αποφάσεις της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει θέσει σε επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική ενσωματώνει τις βασικές κατευθύνσεις της Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Θέτει τις βάσεις για την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Εισάγει ειδικά μέτρα στο πλαίσιο των πράσινων άμεσων ενισχύσεων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών και τις φιλικές προς το κλίμα πρακτικές και μεθόδους. Ενώ επιπλέον θα εφαρμοστούν μέτρα για την αποφυγή της ερημοποίησης, την αποδοτικότερη διαχείριση του αρδευτικού νερού, τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Σε εθνικό επίπεδο εξειδικεύουμε τη νέα ΚΑΠ βάσει των αναγκών της χώρας μας και διαμορφώνουμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στα ευρωπαϊκά φόρα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Επιπλέον όμως, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εργαζόμαστε εντατικά και διαμορφώνουμε μια συγκροτημένη και συνεκτική εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, που έλειπε από τον τόπο μας επί δεκαετίες, με έμφαση στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Όραμά μας είναι η αναβάθμιση του Έλληνα αγρότη και η ταύτιση του πρωτογενούς τομέα με τη σύγχρονη ταυτότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας στον 21ο αιώνα. Η ανάδειξη της σχέσης των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής διατροφής με την υγεία, με την ευζοία, τη μακροζωία, τις καλές και βιώσιμες πρακτικές παραγωγής, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Και η σύνδεση της παραγωγής εν τέλει με τη μεταποίηση, την εμπορία, το branding και τελικώς τις εξαγωγές. Αντιλαμβανόμαστε την κομβική σημασία του πρωτογενούς τομέα για την κλιματική αλλαγή, την οποία ήδη βλέπουμε στο πιάτο μας, στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την ποιότητα και τη γεύση τους, επηρεάζοντας το σύνολο της διατροφικής αλυσίδας και των εμπλεκομένων σε αυτήν, παραγωγούς αλλά και καταναλωτές. Γι' αυτό και την εντάσσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο χάραξης της νέας εθνικής μας στρατηγικής για τον αγροδιατροφικό τομέα. Βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας καλλιεργητών με σεβασμό στο περιβάλλον. Προχωράμε σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής σε συνάρτηση με το γεωργικό τομέα. Σας αναφέρω συνοπτικά. Πρώτον, συγκροτήσαμε πριν από δύο μήνες περίπου την Επιτροπή κατά της ερημοποίησης με σκοπό την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της ερημοποίησης, το οποίο είχε μείνει στα συρτάρια, την εισήγηση πολιτικών και δράσεων και τη συνδρομή των εθνικών θέσεων της χώρας στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα. Ως το τέλος του ερχόμενου μήνα, μετά από την εντατική δουλειά αυτής της Επιτροπής, θα έχουμε το πόρισμα και τις προτάσεις, τις οποίες βεβαίως θα θέσουμε και σε διαβούλευση. Δεύτερον, συμμετέχουμε στο έργο Life Climate Med για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη μέτρηση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου από γεωργικές εκτάσεις. Στόχος είναι από το 2024 να έχουμε τη διαθέσιμη τεχνολογία και το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, ώστε να μετράμε με ακρίβεια πλέον και όχι απλώς να εκτιμούμε, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία. Αυτό θα μας επιτρέψει να αντιλαμβανόμαστε τις αιτίες που προκαλούν αυξημένες εκπομπές και να αξιολογούμε τα μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνονται. Επίσης, θα μπορούμε να λαμβάνουμε συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των αγροτών που αναλαμβάνουν δράση για τη μείωση των εκπομπών των εκμεταλλεύσεών τους. Τρίτον, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, που κυρώθηκε το Δεκέμβριο του 2019 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, θέτοντας συγκεκριμένους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους έως το 2030, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για το γεωργικό τομέα. Πρώτον, η διαχείριση και αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολοιμάτων. Δεύτερον, η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και εφοδιαστικών αλυσίδων για τη χρήση τους. Και τρίτον, η προώθηση χρήσης ΑΠΕ και δράσεων βελτίωσης ενέργειας απόδοσης στον αγροτικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, χθες είχα την ευκαιρία να εγκαινιάσω μια έκθεση
innovation στο Πανεπιστήμιο, στο Αγροτικό Πανεπιστήμιο της χώρας, στο Γεωπονικό, στην Αθήνα, η οποία πραγματικά είχε ενδιαφέρον, διότι είναι μια προσπάθεια να συνδέσουμε την αγορά με την έρευνα και αυτή την αγκαλιάσει το Υπουργείο μας, αλλά κυρίως γιατί όλες αυτές οι δράσεις και οι στόχοι περιλαμβάνοντας τα project που ανέδειξαν οι ομάδες των καθηγητών και των παιδιών. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί σημαίνει ότι αν μπορέσουμε να βάλουμε spin-offs μέσα στο Πανεπιστήμιο, έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά. Θέλω ακόμα να σταθώ στο σημαντικό ρόλο των ερευνητικών μας φορέων, όπως είναι ο ΕΛΓΟ, αλλά και το ΜΑΙΧ, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, που κάνει πολλή δουλειά γιατί είναι στην εμπροστοφυλακή, λόγω του ότι βρίσκεται στην Κρήτη, που συμβάλλουν καθοριστικά στην έρευνα και διατήρηση και εξέλιξη των ποικιλιών. Πρόκειται για ένα αντικείμενο ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο όσων συζητάμε σήμερα και συζητάτε στο συνέδριό σας, δεδομένων των αλλαγών που συντελούνται στις καλλιέργειες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Κυρίες και κύριοι, η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας συνιστούν κεντρικό διακύβευμα σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Απαιτείται συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των κρατών, συντονισμένες προσπάθειες, ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Σε αυτή την προσπάθεια, η χώρα μας όχι μόνο δεν μένει αμέτωχη πια, αλλά πρωταγωνιστεί. Το τονίζει άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία. Από το 2019 έχει εξαγγείλει ρητά το στόχο για απολιγνητοποίηση έως το 2028. Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, τη UMED 9, έθεσε στην ατζέντα το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, ενώ στην τελευταία σύσκεψη του ΟΗΕ τόνισε ότι βασικό στόχο της κυβέρνησης αποτελεί πλέον να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας τη χρήση καθαρής ενέργειας από όλο και περισσότερους ανθρώπους. Και αυτό το κάνουμε πράξη παρά το κόστος που βλέπουμε να συζητείται σήμερα στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας από τους 5 μεγάλους τομείς παρεμβάσεων για την πράσινη ανάπτυξη, ίσως και ο πιο δύσκολος, είναι ο αγροτικός, το εντός εισαγωγικών πρασίνισμα, του οποίου προϋποθέτει πολύ σημαντικές αλλαγές που απαιτούν χρόνο. Αυτό είναι η ορολογία που χρησιμοποιούν στα αγροτικά για την συζήτηση που έχουμε. Αποτελεί υποχρέωσή μας να δράσουμε άμεσα και να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα ασφαλές μέλλον με κλιματική δικαιοσύνη. Είμαστε η γενιά που ήδη βιώνει τις δυσάρεστες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η γενιά που έχει ακόμα τον χρόνο να αντιδράσει για να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Δεν δικαιούμαστε, είναι προφανές αυτό, να υποθηκεύσουμε το μέλλον αυτών των επόμενων γενεών. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε για να απαντήσουμε σε αυτή την παγκόσμια πρόκληση, για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των παιδιών μας σε ένα υγιές κλίμα. Σε αυτή την προσπάθεια είναι αναγκαία η συνδρομή όλων όσων μπορούν να συνεισφέρουν επικοδομητικά, επιστημόνων, πολιτικών, αλλά και όλων των ενεργών πολιτών. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά μπορούμε να συνεισφέρουμε, ο καθένας βεβαίως από το δικό του μετερίζει. Αποτελεί καθήκον αλλά και ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, επιστημονικές πρωτοβουλίες όπως η σημερινή συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτή την εθνική αλλά και παγκόσμια προσπάθεια. Για να κρατήσουμε, στόχος μας είναι να κρατήσουμε αυτό τον πλανήτη ασφαλή, να κρατήσουμε την αγροτική παραγωγή ζωντανή. Αυτή είναι και η πρόθεση της κυβέρνησής μας. Την διατυμπανίζουμε όπου μπορούμε προφορικά, αλλά κάνουμε και ουσιαστικό έργο με ουσιαστικό planning για να την εφαρμόσουμε σε όλους τους άξονες της πολιτικής μας. Ευχαριστώ.